Και πάμε να μιλήσουμε για το Kia Rio. Αφού πρώτα δώσουμε την καλημέρα μας στον προϊστάμενο πωλήσεων της Kia Velmar εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Πρόδομο Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σας και τους ακροατές σας. Τι κάνουμε, είμαστε καλά? Δώσετε το εσείς. Μια χαρά. Αυτό που ήθελα να πω συγκεκριμένα για το Kia Rio είναι ότι δεν είναι ευχάριστη είδηση για τους ανταγωνιστές του το ότι υπάρχει αυτό το μοντέλο στην ελληνική αγορά. Είναι έτσι ή δεν είναι? Έτσι είναι, γιατί είναι στο B-segment που είναι ένα, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο segment στην ελληνική αγορά. Πρόσφατα έχει γίνει επανατοποθέτηση του αυτοκινήτου στην κατηγορία του με νέα επίπεδα εξοπλισμού, τα οποία συνδυάστηκαν μάλιστα με αυξημένο εξοπλισμό και με μειωμένο κόστος. Δηλαδή είναι δύσκολο να συμβεί. Συνήθως όταν ανεβαίνουν οι εξοπλισμοί, ανεβαίνουν και οι τιμές ή μέχρι στο ίδιο επίπεδο. Εμείς καταφέραμε σαν εταιρεία να μειώσουμε τις τιμές, παρότι ανέβηκε αισθητά τα επίπεδα εξοπλισμού σε όλες των εκδόσεων. Ένα Kia Rio, το οποίο, το συγκεκριμένο το οποίο πήραμε στα χέρια μας, είναι με τους 120 GT Line έκδοση, έτσι δεν είναι? Σωστά. Δεν βρήκα κάτι για το οποίο θα μπορούσα να πω υστερεί έναντι του αγωνισμού. Και αν κάνω λάθος, ειδικά σε χώρους που σε μια κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, όπως ανήκει το Kia Rio, έχει πολύ καλούς χώρους, κάτι για το οποίο είναι από τα πολύ καλά συν τα οποία διαθέτει το αυτοκίνητο. Εντάξει, το Rio είναι όντως έτσι όπως το περιγράφεται. Είναι από τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα στην κατηγορία του, με 4 μέτρα και 6 εκατοστά μήκος, 1,76 πλάτος, 2,57 μεταξόνιο και 325 λίτρα χώρο αποσκευών, που είναι πάνω από το μέσο όρο της κατηγορίας. Είναι... Ειδικά η έκδοση GT Line που πήρατε εσείς, να πούμε και δύο λόγια, γιατί είναι η σειρά η οποία χαρακτηρίζει τη μάρκα μας, μιας και βγαίνει πλέον σε όλα τα προϊόντα, από το Picanto μέχρι το Sportage. Είναι μια σειρά η οποία αναβαθμίζει το αυτοκίνητο και το διαφοροποιεί αισθητικά και εξωτερικά και εσωτερικά, και συνδυάζεται παράλληλα με το ανώτερο επίπεδο εξοπλισμού. Ουσιαστικά τι κάνει αυτή η σειρά? Συνδυάζει την άνεση του πεντάθυρου αυτοκινήτου για όλους αυτούς που θέλουν ένα πεντάθυρο αμάξωμα, αλλά να έχει κάποια σπόρο χαρακτηριστικά είτε για αυτούς που είναι νέοι είτε για αυτούς που αισθάνονται νέοι. Ναι, όντως. Αυτή είναι και η λογική της σειράς της GT Line. Ο κινητήρας ο συγκεκριμένος, ο οποίος είχε το συγκεκριμένο μοντέλο χιλιάρες με τους 100 ύπους, δεν μας άφησε ανικανοποιητούς. Όταν παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και να το ακούει και ο κόσμος, άσχετα αν έχει 100, 120 ή 200 άλογα, δεν σημαίνει το ότι το παίρνουμε για να κάνουμε πράγματα τα οποία θα θέλουμε να κάνει το κάτι παραπάνω. Ένα αυτοκίνητο στην κατηγορία που ανήκει το Kia, το Rio, με τους 100 ύπους οι οποίοι δίνονται, η ροπή του είναι και από χαμηλά, δηλαδή και σε προσπέραση και στα ρεπρίζ του είναι πάρα πολύ καλά, κάτι για το οποίο μας ευχαρίστησε ιδιαίτερα, γιατί ο ανταγωνισμός, το ξαναλέω, στη συγκεκριμένη κατηγορία με τις υπόλοιπες μάρκες είναι πάρα πολύ σκληρός. Όλα, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι ο κινητήρας ο Χιλιάρης ταιριάζει γάτι στο αυτοκίνητο. Είναι 17,2 κιλά ροπής, η οποία την βγάζει από τις 1500 στροφές. Συνδυάζεται με εξατάχει το κυβότιο, οπότε έτσι να έχουμε και μια άνεση καλύτερη, αλλά και να δουλεύει το αυτοκίνητο σε πιο χαμηλές στροφές. Σκεφτείτε ότι με έκτη στα 120 χιλιόμετρα οι στροφές είναι 2800, άρα θα πάμε και με πιο ισχύα στο ταξίδι μας, θα πάμε και με μεγαλύτερη οικονομία, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο σήμερα στους περισσότερους αγοραστές. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω ότι υπάρχει. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω ότι υπάρχει. Η κατανάλωσή του ήταν πάρα πολύ καλή για ένα αυτοκίνητο το οποίο λες 1100 άλογα και με 4 άτομα μέσα, το οποίο το δοκίμασα. Πραγματικά δεν με άφησε να σκεφτώ ότι και η πολύ. Η κατανάλωσή του ήταν 6 με 6,5 λίτρα και όταν βύθιζα τον γκάζι, και γιατί ήθελα να δω και τι κάνει στις πιο μεγάλες ταχύτητες με την οικονομία, ήμουνα μέχρι τα 7-7,2 λίτρα. Εκεί είναι καταναλώσεις πραγματικά. Δηλαδή, θα κινηθεί το αυτοκίνητο από 5 λίτρα μέχρι 7-7 και κάτι αν πιεστεί, δεν θα ξεφύγει η κατανάλωση.
Είναι της τελευταίας οδηγίας εκπομπών καυσαρίων. Και θεωρώ ότι θα ικανοποιήσει και το πιο απαιτητικό αγοραστή και στο θέμα απόδοσης, αλλά και στο θέμα της οικονομίας. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κινητήρας 1,2 ατμοσφαιρικός για αυτούς που δεν θέλουν τούρμπο κινητήρες, γιατί υπάρχει μια μερίδα μικρή αγοραστών οι οποίοι θέλουν να πάνε σε πιο safe, για τους δικούς τους λόγους επιλογές, να πάνε σε ατμοσφαιρικό κινητήρα. Υπάρχει ο χιλιάδες τούρμπο που οδηγήσατε. Υπάρχει ο χιλιάδες τούρμπο ο οποίος συνδυάζεται με το mild hybrid, το υπερυπηρετικό σύστημα 48V. Και μετά υπάρχει και μόνο με αυτόματο κυβότιο, πάλι σε mild hybrid, χιλιάδες τούρμπο με 120 ύπους. Άρα ουσιαστικά το Rio καλύπτει, θεωρώ, τους περισσότερους αγοραστές από αυτόν που θέλει την πιο χαμηλή τιμή με ένα ατμοσφαιρικό κινητήρα μέχρι αυτόν που θέλει τις σειρές GT-Line στα χιλιάρια ή στα mild hybrid ή και στα αυτόματα κυβότια με τους 120 ύπους. Κακά τα ψέματα, όντως έχετε δίκιο ότι καλύπτει πολλές ανάγκες, δηλαδή μπορείς να το πάρεις με το 1.100 ύπους και η τιμή, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζει από τις 13.500 κάτι ευρώ. Εντάξει, λοιπόν, 13.590 είναι η τιμή του αυτοκινήτου, πλέον εξών κυκλοφορίας και μεταλλικού χρώματος. Mm-hmm. Σε αυτή τη τιμή να ενημερώσουμε και τους ακροατές ότι έχει δωρεάν 5ετίας συντήρηση, η οποία καλύπτει όλα τα προγραμματισμένα από τον κατασκευαστή και ανταλλακτικά και εργασίες από τις 15 μέχρι 75.000 χιλιόμετρα. Αυτό συνδυαστικά με την 7ετή εγγύηση, η οποία είναι σε παγκόσμια ισχύ και η οποία δεν είναι επέκταση της ελληνικής εταιρείας, αλλά είναι από το εργοστάσιο, θεωρώ ότι μειώνει πάρα πολύ τα έξοδα χρήση του αυτοκινήτου. Ουσιαστικά, παίρνοντας ένα Ιαρίο σήμερα, θα έχω την 5ετία στα σέρβις μου, άρα ξενιάζει αυτό το κομμάτι. Θα έχω τα 7 χρόνια της εγγύησής μου, που σημαίνει ότι και κάτι, αν χρειαστώ, θα το καλύψει η εγγύηση τόσο ανταλλακτικό όσο και σαν εργασία. Άρα, πέρα από τα καύσιμά μου και τα υπόλοιπα έξοδα που έχει ένα αυτοκίνητο, δεν θα έχει κάτι άλλο σημαντικό από την τσέπη να πληρώσει ο καταναλωτής. Και μια 7ετή εγγύηση από την Kia Motor που από το εργοστάσιο, η οποία μεταβιβάζεται. Αν θέλουμε να δώσουμε το αυτοκίνητο καπολού, μεταβιβάζεται και η εγγύηση στα 7 χρόνια. Πολύ σωστά. Έτσι να το λέμε. Η εγγύηση αφορά το αυτοκίνητο, σωστά. Πολύ σωστά το θέσατε. Η εγγύηση αφορά το αυτοκίνητο και όχι τον αρχικό αγοραστή. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αγοραστές και να αλλάξουν μέσα στην 7ετία, το αυτοκίνητο για μια 7ετία με όριο 150.000 χιλιόμετρα θα έχει πλήρη εντυπωσιακή εγγύηση. Άρα δεν χρειάζεται να έχω κανένα άγχος για οτιδήποτε συμβεί στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, είπαμε την αρχική τιμή. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για τους 120 ύπους στην τιμούλα και πόσο πάει και το υβριδικό. Με την ήπια υβριδική, μάλλον τεχνολογία. Ναι. Εντάξει. Άρα πάμε στην έκδοση των 120 ύπων, το οποίο συνδυάζεται με το mild hybrid, το ήπιο υβριδικό σύστημα και με αυτόματο το κυβότιο. Είναι στα 18.990. Και αν πάμε στο χιλιάρ τον κινητήρα τον Turbo με τους 100 ύπους, ο οποίος συνδυάζεται με το mild hybrid το σύστημα, σε χειροκίνητο και πότε αυτή τη φορά, με τους 100 ύπους, ξεκινάμε στα 15.690. Άρα θεωρώ ότι έχοντας τιμές από 13.590 μέχρι περίπου στις 19.500 ευρώ, καλέψουμε όλους τους αγοραστές, και αυτούς που παίρνουν τις νέες τεχνολογίες, και αυτούς που παίρνουν αυτόματα κυκότια, παίρνουν mild hybrid συστήματα, παίρνουν ατμοσφαιρικούς κινητήρες. Άρα δεν θεωρώ ότι δεν θα βρούμε κάποια λύση είτε σε κινητήρα είτε σε επίπεδο εξοπλισμού, το οποίο δεν θα καλύψουμε κάποιον αγοραστή. Σίγουρα. Πλέον οι εκδόσεις ειδικά των μοντέλων είναι πλούσιες. Το Kia Rio ξέρω από τη βασική του έκδοση ότι δίνει πολλά, δηλαδή δεν του λείπει κάτι σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά και στο τι θέλει να δώσει η Kia προς τα έξω. Έχει πολύ πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική ακόμα έκδοση. Εντάξει, μετά όσο πιο πολύ ανεβαίνει στις εκδόσεις, τόσο παίρνει περισσότερα πράγματα σε θέση συνδεσιμότητας ή κάμερες ή οτιδήποτε θα πάρεις από το αυτοκίνητο. Πολύ σωστά. Από την βασική έκδοση ξεκινάει με ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο εξοπλισμού και σαφώς μετά όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω τιμολογιακά, ανεβαίνουμε και στα επίπεδα εξοπλισμού και έχουμε πραγματικά πάρα πολλές επιλογές. Υπενθυμίζω πάντα την ανώτερη σειρά, την GT Line, η οποία διαφοροποιείται και εξοπλιστικά αλλά και αισθητικά, κυρίως εξωτερικά-εσωτερικά.
Test drive υπάρχουν σίγουρα, υπάρχει ήδη στην Velmar, είναι το GT Line, που σας βρίσκουμε και ένα τηλέφωνο, γιατί πλέον με ραντεβού πρέπει να κλείνουμε τηλέφωνο λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Καλό είναι να υπάρχει μια πρώτερη επικοινωνία με τον πελάτη. Εμείς βρισκόμαστε στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης με δανείων. Είμαστε στην έξοδο προς Χαλκιδική. Είμαστε λίγο πριν το εμπορικό κέντρο του Κόσμος, περίπου στο 1 χιλιόμετρο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 231-0474-174. Οπότε εκεί μπορεί να καλεί οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος. Να προγραμματίζουμε μια συνάντηση, να προγραμματίζουμε και ένα παράλληλα ένα test drive, γιατί υπάρχει διαθέσιμο το αυτοκίνητο και σαν εκκλησιακό δείγμα, αλλά και σαν test drive, ώστε μπορέσουμε να κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση, η οποία θα καλύψει και τις ανάγκες του κάθε καταναλωτή. Κύριε Βανίτα, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε και από κοντά, αλλά και πολλά για να μιλήσουμε για την Kia. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλή... Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά, κύριε Βανίτα. Καλή σας μέρα.